Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Χρήση Χρήστο Μέτιου, η Περιφέρεια διαθέτει πόρου ύψου 6,97 εκατομμυρίων ευρώ στου Δήμου Παγκαίου, Αυδείρων, Καβάλα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη για να προωθήσει τη διαδικασία συλλογή και ανακύκλωση οργανικών υλών κομποστοποίηση. Το συνολικό ποσό αφορά σε τέσσερα επιμέρου έργα. Δήμο Παγκαίου. Το έργο που αφορά στον Δήμο Παγκαίου είναι τη τάξη των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία μονάδα επεξεργασία και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων σε έκταση του Δήμου στο αγρόκτημα Μεσορόπη. Παράλληλα, ο Δήμο θα προμηθευτεί μέσα συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων όπω ειδικού κάδου, απορριμματοφόρα και φορτηγό και θα υλοποιήσει δράσει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρησιμότητα τη κομποστοποίηση. Δήμο Αυδείρων. Το έργο που αφορά στον Δήμο Αυδείρων είναι ύψου 585.000 ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία δημοτικού δικτύου Καφέ Κάδου ο κάδος που χρησιμοποιείται για τη συλλογή οργανικών υλικών βιοαποβλήτων και την πιλωτική εφαρμογή ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Θα υλοποιηθούν επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Δήμος Καβάλας. Το έργο που αφορά στον Δήμο Καβάλας θα χρηματοδοτηθεί με 747-110.000 ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στο αγρόκτημα Κρινίδων. Για τους Δήμους Καβάλας, Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμο Κάβαλα θα χρηματοδοτηθεί και από το τέταρτο έργο, που περιλαμβάνει επίση του Δήμου Κωμοντινή και Αλεξανδρούπολη. Το έργο αυτοχρηματοδοτείται με πόρου 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια μέσω συλλογή βιοποβλήτων όπω απορριμματοφόρα, κάδους και ειδικούς άκους στου τρει Δήμου. Περιλαμβάνει επίση δράσει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών τους. Με την αφορμή τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, ο κύριος Μέτιο πραγματοποίησε σύσκεψη στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρεία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολική Μακεδονία και Θράκης ΔΙΑΜΑΘ, τον Δήμαρχο Ξάνθη, κύριο Μανώλη Τσεπελή και τον Δήμαρχο Κομωτινή, κ. Γιάννη Γκαράνη, ο οποίο είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν επίσης ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας, κ. Στάσος Παράσχου και ο προϊστάμενος τη Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων τη Διαμαθ Κύριο Γιώργο Βουιατζή, στη σύσκεψη συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα τη αποκατάσταση του Χιτάκου Μωτινή, ο οποίο φτάνει στο τέλο τη ζωή του και θα πρέπει να γίνουν σημαντικέ παρεμβάσει ώστε να πάψει να αποτελεί χώρο περιβαλλοντική υποβάθμιση και να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον χωρί περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Συζητήθηκε επίση η μεταβατική διαχείριση του Χιτάκου άνθη, ο οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα και θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσει ώστε να εξασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων τη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη. Το κόστο των παρεμβάσεων που χρειάζεται να γίνουν στου δύο χιτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γι' αυτό στη σύσκεψη, οι κύριοι Τσεπελή και Καράν ζήτησαν από τον κύριο Μέτριο να αναλάβει η Περιφέρεια τη χρηματοδότηση του αιτήματο το οποίο ο κύριο Περιφερειάρχη αποδέχτηκε, με σκοπό το κόστο των παρεμβάσεων να μην επιβαρύνει του πολίτε τη Περιφέρεια. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να δρομολογηθούν οι απαραίτητε ενέργειε.